Παραλάβαμε τη Δημοτική Αρχή, είχαμε το τραγικό ατύχημα, αν θυμόσαστε, με την μπασκέτα στην Ασκαλόπετρα. Ένα τραγικό συμβάν το οποίο σημάδεψε, ακόμα και σήμερα ακολουθεί. Τότε λοιπόν αποξηλώθηκαν τα πάντα, έτσι. Αποξηλώθηκαν περίπου 160-170 μπασκέτες, μόλις ξεκινήσαμε τη θητεία μας, σε σύνολο 200 περίπου μπασκετών. Οι 160-170 βρέθηκαν ακατάλληλες, αποξηλώθηκαν και μόνο 20-30 μπασκέτες συντηρήθηκαν και έχουν παραμείνει στη θέση τους. Ξεκίνησε ένας αγώνας δρόμου, μάλιστα εκείνη την περίοδο, αποξηλώθηκαν και όλες οι παιδικές χαρές. Γιατί οι περισσότερες εξ αυτών, για να καταλάβει και ο κόσμος, ήταν ότι αγοράζανε κάποια παιχνίδια και τα σπέρνανε μέσα σε χωράφια. Αυτό λοιπόν τελείωσε. Τελείωσε με έναν τρόπο ξεκάθαρο και από την πολιτεία και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι οτιδήποτε μπαίνει σε αθλητικούς χώρους, ειδικότερα από τους Δήμους, πρέπει να είναι πιστοποιημένο, ελεγμένο και ασφαλέστατο για τα παιδιά μας. 160 λοιπόν μπασκέτες. Βρισκόμαστε αυτή την ώρα ενδεικτικά στο πρώτο και το τρίτο λύκειο, όπου έχουν τοποθετηθεί, όπως θα δείτε, καινούργιες μπασκέτες. Αυτή την ώρα βρισκόμαστε στην τοποθέτηση περίπου 100 νέων καινούριων μπασκετών πιστοποιημένων, κάποιες ακόμα περιμένουν τις επόμενες μέρες με την ολοκλήρωσή των να πιστοποιηθούν, και απομένει μία σύμβαση ακόμα περίπου 55-60 μπασκέτες προϊόντος του χρόνου να ολοκληρωθεί η τοποθέτηση λοιπόν με ασφάλεια όλων αυτών των εργαλείων με τα οποία αθλούνται τα παιδιά μας. Και βέβαια, ευκαιρίας δοθήσεις, να πούμε ότι έχουμε προχωρήσει και στην τοποθέτηση, θα έλεγα, δεκάδων παιδικών χαρών, και ακολουθεί πραγματικά ένας οργασμός τοποθέτησης και νέων. Είναι κάτι για το οποίο τα χρόνια τα οποία τελικά είμαστε Δημοτική Αρχή, 4 χρόνια, το λέγαμε, είχε μαλλιάσει η γλώσσα μας να λέμε στον κόσμο που ανυπομονούσε ότι πρέπει να γίνει ό,τι γίνει και πρέπει να γίνει σωστά, διότι αυτά που γνωρίζαμε τα προηγούμενα χρόνια πρέπει να τα ξεχάσουμε. Είμαστε λοιπόν στην ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσουμε το αποτέλεσμα του αγώνα αυτών των 3 χρόνων, για να έχουμε το τελικό αποτέλεσμα, το οποίο πραγματικά είναι εξαιρετικό. Εδώ θα μου επιτρέψετε να ευχαριστήσω από καρδίας καταρχήν τις τεχνικές υπηρεσίες, τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, τον Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών, τον Κώστα τον Μπουλά, αλλά και φυσικά βεβαίως και τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής, των Σχολικών Επιτροπών, έτσι, τον Κώστα τον Καρατζά, και τον Αντιδήμαρχο Παιδείας, τον Νίκο τον Ξυλά, αλλά βέβαια και τον Χατζησταμά τον Κώστα, στην διάρκεια εκείνου, να πούμε, που έγιναν όλες οι προετοιμασίες. Ιδιαίτερες ευχαριστίες πρέπει να δώσω στον ειδικό μου συνεργάτη, τον Δημόκριτο τον Δαμαλά. Είναι ένας εκ των συνεργατών μου και θέλω να πω ότι η μισή από τους ειδικούς συνεργάτες του Δημάρχου είναι αρχιτέκτονες και μηχανικοί στη διάθεση των τεχνικών υπηρεσιών, για να μπορούν λοιπόν να διευκολύνουν και να αποδώσουν τελικά τα μέγιστα όλο αυτό το διάστημα, όπως και έγινε. Δημόκριτε, σε ευχαριστούμε ιδιαίτερα, γιατί πραγματικά έτσι έδωσε ένα αγώνα. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο να γίνει η διαδικασία. Όλα αυτά θέλουν κόπο, μόχθο, προεργασία, δυνατότητες, ικανότητες, χρήματα, για να φτάσουμε στο τελικό αποτέλεσμα. Και βεβαίως ευχαριστώ και τα μέσα ενημέρωσης, τα οποία τελικά βρίσκονται κοντά για να ενημερώσουν τον κόσμο, αλλά και τους διευθυντές, έτσι, των λυκείων που βρίσκονται εδώ, και στο πρόσωπο το δικό σας ευχαριστούμε και όλη την υπόλοιπη εκπαιδευτική κοινότητα, η οποία με την ανοχή και με τη συνεργασία διευκόλυνε το έργο και την αποστολή μας. Να είμαστε όλοι καλά και να χαιρόμαστε τα παιδιά μας, τα οποία τελικά και αυτά με τη σειρά τους θα χαίρονται το τελικό αποτέλεσμα, το οποίο είναι αυτό το οποίο θα δείτε και εσείς στη συνέχεια.
Σε επόμενες δύο μέρες, τρεις, θα μπουν και τα προστατευτικά γύρω από την μπασκέτα για να δοθεί η πιστοποίηση, κάτι το οποίο θα παρέχει κάθε ασφάλεια τα επόμενα πολλά πολλά χρόνια και βέβαια με την προϋπόθεση ότι όλα αυτά θα συντηρούνται. Δεν θα μείνουν στην τύχη τους, δεν θα εγκαταληφθούν για να έχουμε τα αποτελέσματα, τα τραγικά τα οποία ζήσαμε στο παρελθόν. Γι' αυτό και έγινε αυτή η προσπάθεια. Δηλαδή στη θητεία τη δική μας, ό,τι γίνεται, γίνεται για να έχει συνέχεια, για να έχει ποιότητα, για να έχει ασφάλεια, για να έχει αποτέλεσμα.